Εντάξει, το ξέρουμε όλοι. Είναι μια πανανθρώπινη αλήθεια. Τα ριφ του Αϊόμι είναι σαν τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Ανήκουν στην ανθρωπότητα. Αν δεν τα χρησιμοποιούν άπαντες, καταργούνται, καταλύονται κοινωνικοί ιστοί και δημιουργούνται δυσεπίλητα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ο Ζακ Ουάιλντ, ο Τιτάνας, στο νέο του δίσκο, τον οποίο και ονομάζει Grimmest Hits, παίρνει το Sabbath, Bloody Sabbath και το Master of Reality. Δανείζεται θελημένα ή όχι, μικρή σημασία έχει, κάποια από τα καλύτερα ριφ του πατέρα Παντοκράτορα. Θα περνάει μία βόλτα από τις βαμβακοφυτίες του Νότου και όλα καλά. Το νέο άλμπουμ των Black Label Society κυκλοφορεί και οπλοφορεί και όσοι εμπιστεύονται Ζακ μπορούν να το κάνουν και πάλι άφοβα, αβάδιστα και αβασάνιστα. Κατά τα άλλα, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι Κυριακή λίγο μετά τα μεσάνυχτα και βρισκόμαστε στο TV World του Manda και του Metal Hammer. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας. Ο χώρος μας είναι βεβαίως στα Zero Gravity Studio, τα οποία και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Remedy Live Stage, όπως και το musicmegastore.com είναι μαζί μας. Ο Γιάννης ο Καϊμακάμης και οι Night Watchers παρακολουθούν και καταγράφουν τις κινήσεις μας. Τι κάνεις, Γιάννη? Μια χαρά. Όλα καλά? Σ' αρέσει ο Ζακ? Εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Τα νότια, τα country? Μπα, δύσκολα. Τι σου συμβαίνει όταν τραγουδάς ένα κομμάτι country ανάποδα, ξέρεις? Όχι. Τα ξαναφτιάχνεις με την κοπέλα σου και βρίσκεις πάλι τη δουλειά σου. Λοιπόν, Black Label Society στο πρόλογο. Συνέχεια με νέους Priest και πίσω για να συναντήσουμε το πεπρωμένο μας. Among Waters and Giants είναι το νέο βίντεο των Scar of the Sun από το τελευταίο τους μέχρι στιγμής άλμπουμ, το In Flood, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Οι φίλοι του συγκροτήματος θα έχουν την ευκαιρία να τους δουν και ζωντανά σε μερικούς μήνες, όπου οι Scar of the Sun θα ανοίξουν τη συναυλία των Septic Flesh στο Πειραιώς Academy. Φοβερό βίντεο κλιπ για μία ακόμα φορά από τον Αχιλέα τον Γκατσόπουλο, σταθερό συνεργάτη της μπάντας όσον αφορά τα βίντεό τους. Αυτά λοιπόν και με τους Scar of the Sun και βρισκόμαστε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε αμηχανία, παίζω τα δαχτυλίδια εδώ πέρα, τα δάχτυλά μου, όπου πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με το πεπρωμένο μας. Τι κάνεις, πεπρωμένο? Μια χαρά είμαι. Όλα καλά? Καλά, καλά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σ' αρέσουν οι wasp? Είναι τρίκη τώρα η ερώτηση? Όχι, είναι από ένα. Όχι, παιδί μου, σ' αρέσουν. Πάρα πολύ. Μ' αρέσουν ορισμένα τους άλμπουμ, τα λατρεύω. Μεγάλωσα με αυτά τα άλμπουμ και εξακολουθώ και τα ακούω μέχρι σήμερα. Δεν μου αρέσει ολόκληρη η πορεία των Wasp, δηλαδή υπάρχουν και κάποια άλμπουμ τα οποία δεν έχω ασχοληθεί γιατί δεν με τράβηξαν, αλλά υπάρχουν ορισμένοι δίσκοι οι οποίοι είναι στο Pantheon. Νομίζω μέσα είναι και το Crimson Idol. Ανυπερθέτως. Μπαίνουν λοιπόν στο στούντιο τώρα, θα επαναηχογραφήσουν αυτό το άλμπουμ. Θα λέγεται Re-Idolized, θα έχει και 4 έξτρα κομμάτια που λέγανε ότι θα έπρεπε να είναι και στο πρώτο κανονικά και θα είναι μια τέτοια έκδοση. Τώρα, πώς νιώθεις γι' αυτό, γενικότερα αυτές οι ιδέες της επανηχογράφησης των σπουδαίων και κλασικών αυτών άλμπουμ προσωπικά με βρίσκουν πολύ αντίθετο, γιατί οι δίσκοι αυτοί, πέρα από την μουσική την οποία περιέχουν αυτοί καθ' αυτοί, πιστεύω ότι είναι και μια αντανάκλαση του καλλιτέχνη στον χρόνο. Δηλαδή, ήσουν σε εκείνη την ηλικία, τα δεδομένα της ζωής σου ήταν ταχύ, οι πολιτικές συνθήκες, οι κοινωνικές συνθήκες ήταν υψοί, πήρες όλα αυτά τα πράγματα με τα ερεθίσματά σου εκείνη την εποχή και έβγαλες ένα έργο τέχνης. Mm-hmm. Να μου ξανακάνεις το ίδιο μετά από όλα αυτά τα χρόνια, από τη στιγμή που δεν αντανακλά πλέον την αυθεντική μορφή του εαυτού σου, για μένα είναι λάθος. Είναι λάθος. Και ειδικότερα ένα δίσκο τώρα σαν το Crimson Idol, το οποίο είναι. Είναι κοινώς αποδεκτό πως είναι ένα από τα σημαντικότερα concept και γενικότερα ένα από τα πιο ωραία άλμπουμ του κλασσικού heavy metal. Δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος να το πειράξεις το άλμπουμ αυτό. Δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω. Ναι. Ήταν άλλη μια περίπτωση, τώρα πάμε να αναμαζήσουμε κάτι. Το κάνανε και οι Μάνογορ, το κάνανε και οι Έξοδους, το κάνανε. Δηλαδή δεν κυφλώσανε τζέτσα. Όχι, όχι, όχι. Πήγε ο Μάνογορ τώρα και ξαναηχογράφησε τον Battle με του Μάνογορ. Α, αλλάξουμε τελείως. Πάμε να δούμε τους Nightwish. Αυτοί θα κάνουν μια συλλογή με τα καλύτερά τους. Μάλιστα. Decades λέγεται αυτή η δουλειά. Πιάνουν από την αρχή της καριέρας τους τα καλύτερά τους κομμάτια, τα βάζουν μέσα σε ένα διπλό CD, θα βγει και σε βινίλια κτλ.
Εντάξει, νομίζω πως είναι εξής όλο αυτό το κόλπο με τα best of album. Παλιά ήταν πολύ της μόδας και το επέλεγαν τα συγκροτήματα και οι δισκογραφικές εταιρείες. Πλέον δεν το κάνουν αυτό γιατί δεν έχει νόημα. Τα τραγούδια υπάρχουν εκεί έξω και αυτά τα album δεν έχουν έτσι τις πωλήσεις που ενδεχομένως να θέλουν οι άνθρωποι των συγκροτημάτων και των, και των εταιρεών. Αλλά νομίζω πως η Nightwish είναι μια τόσο μεγάλη μπάντα που δικαιολογεί την ύπαρξη ενός τέτοιου δίσκου που να συνοψίζει την καριέρα τους. Εντάξει, νομίζω πως απευθύνεται σε μια νεότερη ενδεχομένως γενιά οπαδών, οι οποίοι θέλουν να γνωρίζουν το συγκρότημα με κάποιο τρόπο και επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να βγει το συγκρότημα περιοδία. Θα βγει περιοδία. Και να κάνει το best of show. Ακριβώς, θα βγει και μάλιστα πολύ μεγάλη περιοδία. Και να ξεπουλήσουν τα εισιτήρια σαν ζεστά κουλούρια. Έτσι, έτσι. 9 μήνες κιόλας. Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Εννοείται. Για live όμως τώρα εδώ θέλουν τα εναπομείναντα μέλη από Motorhead να κάνουν κάποια live. Πολύ επιλεγμένα live, με γνωστά guest ονόματα και θα, εντάξει, δεν θα είναι πολλά, θα είναι παγκοσμίως μεν, αλλά θα είναι σαν tribute και πάλι, δεν ξέρω. Εντάξει, άμα είναι σαν tribute, ας είναι, δηλαδή πολύ θα ήθελα να δω μια συναυλία, ένα happening στη μνήμη του Λέμι που να είναι, ξέρω εγώ, ο Μίκι Ντί και ο Κάμπελ την πάνε τις κιθάρες και να εμφανίσει, ξέρω εγώ, Hetfield και να πει πέντε τραγούδια. Ωραίο. Ωραίο θα ήταν αυτό. Ωραίο. Ή γενικώς, ναι. Εμφανιστούν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι έτσι αγάπησαν, επηρεάστηκαν και τίμησαν τους Motorhead και να συμμετάσχουν σε αυτό. Νομίζω ότι μέχρι ενός σημείου αυτά τα πράγματα έχουν ένα νόημα. Ναι. Αυτό. Δεν θα το ήθελα. Τώρα, σε παγκόσμια περιοδία φυσικά δεν μπορείς να έχεις τόσο μεγάλους στάρ μαζί σου να σε ακολουθούν σε όλο τον κόσμο, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλα και βεβαρημένα προγράμματα. Αλλά νομίζω πως άμα το δουλέψουν καλά θα βρεθούν. Νομίζω ότι όλοι θέλουν να πεθούν σε μια συναυλία κατά τους Motorhead. Έτσι, δηλαδή οποιοδήποτε. Μετά με τους Sodom έπεσε μια βόμβα, έριξε βόμβα βασικά ο Θωμάς, ο Angel Reaper. Και ο αγγελοσχίστης. Ο αγγελοσχίστης. Ναι. Και έδιωξε, τέλος πάντων χωρίσαν οι δρόμοι τους με τον drummer, τον Marcus Freiwald, με τον Burnerman που είναι μαζί ήταν 20 χρόνια. Ναι. Και είπε ότι θέλει πλέον, θέλει φρέσκο αίμα, θέλει ανθρώπους που έχουν όρεξη, θέλει να το συνεχίζει, δεν το σταματάει. Θέλει απλά άτομα τα οποία να έχουν περισσότερη δίψα και ενέργεια. Τα live που είναι τον Απρίλιο δεν σταματάνε, θα γίνουν κανονικά. Νέο δίσκο θέλει να βγάλει. Κοίτα, στο δικό μου το ταπεινό μυαλό τώρα όπως το σκέφτομαι αυτό το πράγμα, μάλλον έχει δύο προεκτάσεις. Ή θέλει πραγματικά νέο αίμα για να βγαίνει στις περιοδίες μαζί και να είναι νέα παιδιά τα οποία να μπορούν να δώσουν ένα stage show το οποίο ξέρω να έχει μια δυναμική και ένα ενδιαφέρον. Ενδεχομένως τα αυθεντικά μέλη των Sodom, γιατί από ό,τι ξέρω έχουν και τις καθημερινές τους δουλειές κτλ. Και δεν ήταν μια full touring band, παίζανε όποτε τους βολεύαν τα προγράμματά τους, να μην μπορούσαν να ακολουθήσουν σε ένα έντονο πρόγραμμα το οποίο ενδεχομένως να έθελε ο Angel Reaper. Και επίσης μπορεί να πάρει και δύο παιδιά τα οποία να τους έχει με έναν μισθό χυψιζέτ για να μην χρειάζεται να το σπλιτάρει στα τρία, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η κακή σκέψη, δεν την πιστεύω. Ναι, ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί. Μάλλον είναι απλά ότι ίσως υπάρχει μια περισσότερη κούραση και θέλουν και να κάνουν και άλλα πράγματα οι άλλοι δύο. Και ο Portnoy που μας είπε ότι ουσιαστικά είναι ένας frontman που κόλλησε πίσω από τα τύμπανα. Αυτό που ήθελε πάντα, δηλαδή, ήθελε να είναι ο διασκεδαστής, ήθελε να είναι μπροστά, ήθελε να έχει επαφή με το κοινό, να μιλάει, αλλά έμεινε πίσω στη σκηνή. Τον πιστεύω. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια συναυλία των Dream Theater που είχε τύχει να ήμουν από κάτω. Αυτός και εσύ είχε στη σκηνή, πώς είναι οι κάσες, είχε τρεις κάσες. Τρίκασος. Και έβγαινε στη σκηνή φορώντας αυτές τις ρόμπες που φοράνε οι μποξέρ, οι μεταξότητες που γράφουν από πίσω το όνομα, ξέρω εγώ, η ατσαλένια γροθιά, ξέρω εγώ, ο Ιταλός επιβίτορας που ήταν ο Ρόγκη. Και λέγε όπως ο Portnoy και έβγαινε στη σκηνή και έκανε κάτι. Δηλαδή το έχει μέσα το σταριλίκι, το φρονμανιλίκι, το έχει. Ικανότατος μουσικός, φοβερός άνθρωπος. Του εύχομαι με όλη μου την καρδιά να το βρει και να ανανεώσει γενικότερα την rock and roll έτσι, παρουσία, να δώσει κάτι διαφορετικό. Φαίνει και για παράδειγμα κιόλας τον Lars Ulrich, ναι, ότι προς τα εκεί θα θέλει, δηλαδή okay, δεν είναι λέει και ο καλύτερος drummer και ο ίδιος το λέει αυτό, αλλά αυτό που κάνει και το πώς είναι ρε παιδί μου αυτή η ηγετική μορφή με στην μπάντα και έχει να φαίνεται, να τραβάει τα βλέμματα, να είναι το αυτό σώμα. Αυτό νομίζω είναι χάρισμα, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν, δύο πράγματα, δύο παρατηρήσεις. Ο Lars είχε πει μια φοβερή ατάκα πάνω σε όλο αυτό το πράγμα. Ναι, λέει, δεν είμαι ο καλύτερος drummer στον κόσμο, αλλά είμαι ο καλύτερος για να παίζω με το δεξί χέρι του James. Τελεία. Ένα, αυτό τελειώνουμε με αυτό το θέμα.
Και ένα δεύτερο, εντάξει, να γίνει frontman man, αλλά ήταν μια φοβερή σκηνή που ήταν ο Yngwie, να πούμε, μάλλον στην μπροστά με τη Fender τη λευκή, ένα κάστρο από Marshall πίσω, και ήταν ένα τραγουδιστή σε μια γωνία. Πιστεύω ότι δεν έπεφτε ένα προβολάκι πάνω. Ήταν όλο το show ο Yngwie και όλοι οι υπόλοιποι, ξέρεις. Δεν υπήρχαν. Μην το κάνεις αυτό, drummer. Εντάξει. Αυτό. Κατά τα άλλα, Mike Portnoy με τα χίλια. Εντάξει, αφού είπαμε και λόγια για τον Lars, θα σας δώσουμε και ένα βιντεάκι μετάλλικα. Να δώσουμε, ναι. Θα πάμε, είναι live από το Detroit τώρα το 2017, το Blackened. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό, πάμε, μετάλλικα. Η Long Distance Calling είναι ένα post-metal. Το λες και prog συγκρότημα που έρχεται από την Γερμανία. Η μουσική του είναι ως επιτοπλίστων οργανική instrumental που λέμε και μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει 6 δίσκους με το 7ο, το Boundless, να είναι πρώτων πυλών. Έχουν κοινό οι Γερμανοί, το οποίο με κάθε δίσκο αυξάνεται και πληθύνεται. Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος δύσκολα ταυτίζεται με μπάντες που δεν έχουν φωνητικά, αλλά από την άλλη, αν μπει στο τρυπάκι, δύσκολα ξεκολλάς. Και με τους Long Distance Calling, λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο 30 λεπτό του σημερινού τηλεπολέμου, κυρίες και κύριοι. Είμαστε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στα Zero Gravity Studio. Τώρα με τη live stage, όπως και το musicmegastore.com είναι μαζί μας. Και πάμε τώρα να δούμε τους Corrosion of Conformity στο νέο τους βίντεο, που λέγεται The Luddite, οι Λουδίτες. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν ομάδες κατά την βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία, που πήγαιναν και κατέστρεφαν μηχανές, θεωρώντας τις υπεύθυνες για την ανεργία. Δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί ο Pepper, ο Keenan, ο Γλυκομήλιτος με το άλμπουμ αυτό, με το τραγούδι αυτό. Αν θέλετε, διαβάστε τη συνέντευξή του στο τρέχον Metal Hammer και ενδεχομένως να βγάλετε συμπεράσματα. Το γεγονός ότι ο ντράμερ του συγκροτήματος, σε μια άλλη ιστορία σχετικά με τους Corrosion, ο Μάλι, είναι θυμούμενος στις hardcore ημέρες του group, είπε πως τότε θα ήθελαν πολύ να παίξουν metal, αλλά δεν ήταν ικανή μουσική για να κάνουν κάτι τέτοιο. Εντάξει τώρα, υπερβολές. Οι πρώτοι δίσκοι των COC νομίζω πως έχουν ιστορική σημασία. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε. The Luddite και πίσω. Υπτάμενος Ολλανδός, ο πιο διαδεδομένος θρύλος για πλοία φαντάσματα και μας μιλά για έναν καπετάνιο με το όνομα Van der Decken. Με το πλοίο του κατευθύνεται από την Ολλανδία προς τις Ανατολικές Ινδίες, όταν πέφτει σε μια βίαιη καταιγίδα στα ανοιχτά του ακροτηρίου της Καλής Ελπίδας. Ο θρύλος λέει πως ο καπετάνιος δεν έκανε το παραμικρό προκειμένου να αποφύγει το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Παρά τις ηγεσίες του τρομοκρατημένου πληρώματος, ο Ντέκεν έδειχνε να έχει τρελαθεί και οδήγησε το πλοίο στην καρδιά της καταιγίδας. Υπερβολικά σίγουρος, προκαλεί με υπεροψία το Θεό να βυθίσει το πλοίο αν είναι ικανός. Το πλοίο τυλιτώνει, αλλά ο καπετάνιος για τιμωρία που βλαστήμησε τα θεία, καταδικάζεται να περιφέρεται αιωνίως στις θάλασσες. Στις περισσότερες εκδοχές, το πλήρωμά του πέθανε εν πλώ στα ανοιχτά του ακροτηρίου της Καλής Ελπίδας και καταδικάστηκε να μην πιάσει λιμάνι μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Έκτοτε το πλοίο προσεγγίζει σκάφη που περνούν από την περιοχή και οι ψυχές του πληρώματος προσπαθούν να μάθουν νέα για τους δικούς τους, κάτι που θεωρείται πολύ κακός ιονός. Όπως ήταν φυσικό, ο θρύλος του υβριστή καπετάνιου ενέπνευσε και την τέχνη. Στις αρχές του 19ου αιώνα δεν ήταν λίγοι συγγραφείς που τον χρησιμοποίησαν ως πρώτη ύλη για δική τους μυθοπλασία, ανάμεσά τους ο Heinrich Heine και ο Edgar Allan Poe. Στοιχεία από τον μύθο έχει και η ταινία «Οι πειρατές της Καραϊβικής». Πασίγνωστη είναι και η όπερα του Βάγνερ με τίτλο «Ο υπτάμενος Ολλανδός», στην οποία ο καταραμένος πλοίαρχος έχει το δικαίωμα κάθε 4 χρόνια να βγαίνει στη στεριά και να αναζητά την αγάπη μιας γυναίκας προκειμένου να λυθεί κατάρα. Οι Αμερικανοί crossover thrashers Iron Reagan και οι συμπατριώτες τους death metalers Gate Creeper ενώθηκαν για τη νέα τους δουλειά και παραδίδουν στις 2 Μαρτίου ένα split LP. 5 κομμάτια από τους μεν και 3 από τους δε, σίγουρα μια πολύ δυνατή κυκλοφορία που συνδυάζει thrash, death, hardcore και punk. Και αν κρίνουμε από την πορεία των Iron Reagan μέχρι τώρα, ο δίσκος θα έρθει σαν ένεση αδρεναλίνης για πολλά decibel. Οι doom metalers Humford είναι από τα νησιά Φαρόε, εκεί στη Δανία είναι αυτά, και μόλις κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους δίσκο που λέγεται Tamsin's Lickam, που σαν γενική μετάφραση σημαίνει το σώμα της ομίχλης.
Έγιναν γνωστοί το 2012 όταν κέρδισαν στο Wacken Metal Battle. Έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο Doom Death, με στίχους στη γλώσσα τους και πολλά στοιχεία folklore από τον τόπο τους. Αξίζει κιόλας να δείτε το βίντεό τους που γύρισαν το 2015 την ώρα της έκλειψης ηλίου, τόσο απλό αλλά και τόσο μαγικό, με την τοποθεσία να είναι όλα τα λεφτά. Είναι απίστευτη η εικόνα της έκλειψης με το πανέμορφο τοπίο των νησιών Φαρόε. Μπράβο για τη σκέψη τους και μπράβο για την πιο κατατοπιστική εικόνα που δείχνει αυτό το φαινόμενο. Κέρδισαν κιόλας και βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ στη χώρα τους. Η The Antichrist είναι μια μπάντα από την Κολομβία που υπάρχει αρκετά χρόνια στο χώρο του underground και τώρα τελευταία έχει αποκτήσει αρκετή αναγνώριση. Μάλιστα θα κάνει και tour τον ερχόμενο μήνα με Septic Flesh και Dark Funeral. Θα βγάλουν μέσα στο Φεβρουάριο και νέο δίσκο, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος, παρόλο που η μπάντα είναι ενεργή από το 2002 και θα λέγεται Wrath of the Beast. Υπαρξιστικό black metal λένε ότι παίζουν, δεν ξέρω καν γιατί το χαρακτηρίζουν έτσι. Μουσικά είναι ένα καθόλου άσχημο black thrash στυλ, αλλά γενικά είναι μέσα σε όλα τα αρνητικά κλισέ του black metal δυστυχώς. Αξίζει απλά να αναφέρω τα ονόματα που έχουν, έτσι παρουσιάζονται οι ίδιοι. Ο Αντίχριστος 666 είναι τα τρομακτικά φωνητικά της τραγικής ύπαρξης και τραγικής ποίησης. Ο Αμπίσους είναι οι έξι χορδές του ανθρώπινου βασανιστηρίου. Ο Frost Giant έφυγε από το σύμπαν της Marvel και είναι πλέον ο μπασίστας των κρύων και τραγικών ψιθύρων. Και ο Ρίκους, ο ντράμερ, είναι η αποκαλυπτική κεραυνή του χάους. Άντε μετά να σε πάρει όλα στα σοβαρά. Και για την ώρα των βίντεο, αυτή τη φορά έχουμε ένα, αλλά τι ένα και καλό, με ήχο και εικόνα που θα σε μαγνητήσει. Το θέαμα μας το προσφέρουν οι Harakiri for the Sky, είναι Αυστριακοί. Παίζουν, θα μπορούσαμε να πούμε, post-black metal, αλλά είναι μείγμα πολλών πραγμάτων και συναισθημάτων, ιδίως μελαγχολίας και τρέλας, και αν δεν τους έχεις ακούσει, πραγματικά αξίζει να τους δώσεις μια ευκαιρία. Το κομμάτι λέγεται Heroin Waltz, είναι από τον επερχόμενο τους δίσκο Arson, και πάμε να φεθούμε για 10 λεπτά ταξιδιού στην παράνοια τους. Από την Αγγλία έρχεται το συγκρότημα που θα δούμε στο σημερινό Visions from the Underground, λέγονται Neuron Spoiler και παίζουν ένα heavy power metal που σπάνια η αλήθεια είναι συναντά στο νησί. Ο τραγουδιστής τους μάλιστα, ο JR, που κατάγεται από το Trinidad and Tobacco, θυμίζει αρκετά τον Tyrant, τον Jack Panzer, γεγονός που αφενός είναι σπάνιο και αφετέρου πολύ μας αρέσει. Δύο δίσκους έχουν μέχρι στιγμής οι Άγγλοι, το δεύτερο λέγεται Second Sight, φοβερό το υπονοούμενο, τους βλέπουμε και πίσω για φινάλε επικό και πονεμένο. Ήρθε λοιπόν η ώρα και για το απόψινο φινάλε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Τον επίλογο στο σημερινό TV World θα γράψουν οι Primordial, οι οποίοι έχουν νέο άλμπουμ το οποίο και κυκλοφορεί στις 30 του Μάρτη. Λέγεται Exile Among the Ruins και εμείς ανανεώνουμε για λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Μέχρι τότε διαβάζουμε το τρέχον τεύχος του Metal Hammer, θα έχουμε και καινούριο Hammer σε μερικές μέρες και ακούμε δίσκους σαν το... μισό λεπτό να σκεφτώ... το Μελίσσα των Merciful Fate. Θα ήταν μια επιλογή. Γιάννη? Queen's Reich, Queen of the Reich. Hellfire? Agent Orange. Σοντομαρά. Γιάννη? Επιμένω, Sanctuary, Refuge Denied. Ο πιστός ο άνθρωπος. Ο ορθόδοξος. Λοιπόν, κλείνουμε με Primordial. Καλό βράδυ, τα λέμε την άλλη Κυριακή. Γεια σας.